Γιατί δεν τον φωνάξαμε εμείς, αυτό μου λέγει στο διάλειμμα. Και τον φωνάξαν άλλοι. Ορίστε, τον φωνάζουμε κι εμείς. Καλημέρα στον κύριο Τσαγκαράκη. Τσακυράκη, συγγνώμη. Καλημέρα στον κύριο Νάγια, δεν το φάκαμε να κάλαβε και το όνομά του. Καλημέρα σας. Συνταγματολόγο. Συνταγματολόγο. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας. Είστε... σας βρήκε ο Σταύρος Θεοδωράκης, κύριε. Σας καλέσαμε, έτσι. Δηλαδή είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ποτάμι. Ναι, είμαι, αλλά υποθέτω ότι δεν με καλέσατε επειδή με βρήκε ο κύριος Θεοδωράκης. Αλλά γιατί σας καλέσαμε. Επειδή είμαι υποψήφιος. Γι' αυτό. Εντάξει. Δεν μ' άρεσε το με βρήκε, δεν μ' άρεσε. Αφού σας βρήκε ή το βρήκατε εσείς, κάποιος βρήκε ώρα στον άλλον. Δεν έχει σημασία τώρα. Εντάξει, αυτό. Ναι. Τόσο πολύ όσο σημασία έχει όταν θα πάτε με το καλό στην Ευρωβουλή, αν πάτε, να ξέρουμε και τι θα ψηφίζετε. Δηλαδή, είναι ένα. Πώς το πάμε, είναι ένα τουρκικό συγκροτημένο πράγμα. Πώς το πέφτει, ένα, πώς το είπατε. Πώς το είπε, πες το γιο. Ποιο λες, ενιαίο που είναι λέει. Ένα ενιαίο τουρκικό πράγμα. Αυτό... Ακούστηκε για την μειονότητα, για τη μειονότητα. Στη Θράκη. Όχι... Θέματα όχι από εσάς, αλλά από. Όχι από εμάς. Θέματα μειονοτικά όμως θα προκύψουν εκεί. Και θέλουμε την άποψή σας. Καταλάβατε. Αν και αυτό ήταν ο πρόλογος αυτός. Θέματα μειονοτικά προκύπτουν και πρέπει να έχετε μια άποψη για αυτά. Έχουμε μια άποψη που στηρίζεται πάνω σε αξίες. Δηλαδή. Οι αξίες λέει ότι ο κάθε άνθρωπος, όχι μόνο η ομάδα ανθρώπων, έχει ένα δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πώς θα λέγεται και τι προσδιορισμό θα δίνει. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μία πολιτική που να τον κάνει να αισθάνεται μέλος της κοινωνίας στην οποία ζει. Σωστό. Να τον κάνει να αισθάνεται Έλληνας πολίτης. Σωστό. Εδώ είναι το σπίτι του. Εδώ είναι η ζωή του, εδώ είναι η οικογένειά του. Λοιπόν, αυτοί οι δεσμοί είναι οι πιο σημαντικοί από κάποιους άλλους προσδιορισμούς, αν θέλετε, εθνοτικούς ή οτιδήποτε θέλω άλλο. Θέλω να σας πω ότι στη Θράκη, στο όνομα του αυτοπροσδιορισμού, γίνονται διάφορα παιχνίδια εκεί πέρα. Φυσικά ξέρω ότι γίνονται διάφορα παιχνίδια, αλλά εγώ νομίζω ότι το σημαντικό θα ήταν να έχουμε εμείς μία πολιτική που να ενθαρρύνει αυτή την αξία αυτό που σας είπα. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Όμως. Το πώς αυτοπροσδιορίζεται ο καθένας και το πώς ο καθένας από εμάς ακολουθεί αυτόν τον αυτοπροσδιορισμό έχει άμεση σχέση με τις συνθήκες που έχουν υπογραφεί. Δεν μπορούμε να λέμε ότι με συγχωρείτε, εγώ μπορώ να αυτοπροσδιορίζομαι και να έχει υπογραφεί μια συνθήκη που να λέει αλλά, γιατί στην ουσία αναιρείται η συνθήκη που υπογράφηκε. Ναι, σύμφωνοι. Κοιτάξτε να. Και εσείς ο συνταγματολόγος τα ξέρετε πιο καλά από μένα αυτά. Ναι. Κοιτάξτε, αυτές είναι παλιές οι συνθήκες όπως ξέρετε. Και αυτή η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι μια πραγματικότητα που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και με βάση αυτό το κριτήριο... Τι εννοείται παλιές οι συνθήκες, χρειάζονται αλλαγή δηλαδή? Όχι, δεν βάζω θέμα αλλαγής των συνθήκων, αλλά θα σας έλεγα το εξής. Εκεί στη συνθήκη περιγραφόταν με τον όρο μουσουλμάνι οποιαδήποτε μειονότητα υπήρχε στη Θράκη. Εντάξει, αυτό το πράγμα γιατί το περιέγραφαν έτσι? Γιατί θεωρούσαν τότε ότι μουσουλμάνος ήσουν Τούρκος και τελείωναν. Αυτή είναι μια δική σας ερμηνεία. Εντάξει, μια δική. Σύμφωνοι, αλλά με δεν είναι έτσι. Θέλετε να πείτε με αυτό ότι έτσι ενσωμάτωσαν τους Πομάκους, τους Ρωμά, τους Τουρκογενείς, τους πάντες. Και εν πάση περιπτώσει σήμερα στην Ευρώπη έχουμε τη συνθήκη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και με βάση αυτή θα πρέπει να εξετάσουμε τα δικαιώματα που έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης και στη Θράκη και στη Μακεδονία και στην Πελοπόννησο. Κύριε Τσακυράκη, πείτε μας και δύο λόγια, τι αποφασίσατε να κατεβείτε με το ποτάμι? Αποφάσισα να κατεβώ με το ποτάμι γιατί θεωρώ ότι διανύουμε μία περίοδο έκτακτης ανάγκης. Η χώρα βρίσκεται σε αδιέξοδο μετά από 4 χρόνια μιας δεινής κρίσης και βρίσκεται σε αδιέξοδο που είναι αναντίστοιχο, αν θέλετε, με την προσπάθεια που έκανε μιας κάποιας δημοσιονομικής ισορροπίας. Μετά από 4 χρόνια θυσιών, αδικιών, οτιδήποτε άλλο, πείτε τη κουτσά στραβά, φτάσαμε σε μια δημοσιονομική ισορροπία ή είμαστε κοντά σε αυτήν, εν πάση περιπτώσει. Όμως έχουμε άλυτα όλα τα προβλήματα που μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση.
Λοιπόν, το διέξοδό μας είναι ένα διέξοδο πολιτικό. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει κάτι καινούριο για να ξεπεραστεί αυτό το πολιτικό αδιέξοδο. Μάλιστα. Το καινούριο όμως γεννιέται μέσα από το παλιό, έτσι, και το καινούριο έχει χαρακτήρα πολιτικό. Δεν μπορεί να έχει μη πολιτικό χαρακτήρα. Μα φυσικά. Έτσι. Συμφωνούμε απολύτως αυτό, αλλά υπάρχει κάτι που είπατε με το οποίο διαφωνώ. Ότι άλλο είναι να πει κανείς ότι έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και τα οποία τα έχουμε σαφώς, και άλλο είναι να λέει ότι γεννιέται μέσα από το παλιό. Εκεί είναι η μεγάλη μου αντίρρηση. Mm. Το παλιό παλαιοκομματικό σύστημα είναι τόσο διαβρωμένο που ειλικρινά πιστεύω ότι δεν είναι σε θέση. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Εννοούσα το παλιό, την προσωπική ιστορία του κάθε ενός από εμάς. Μα φυσικά, ο καθένας έχει την ιστορία. Αυτό εννοούσα. Ότι, ότι δεν ήρθε ουρανοκατέβατα κάτι. Όχι, βέβαια. Συμφωνώ. Να σας πω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση. Που εσείς, ξέρω εγώ, που έχετε δει πάρα πολλά πράγματα και είστε και συνταγματολόγος και έχετε και μια αντίληψη. Πώς δεν μπορείτε να δείτε ότι όλο αυτό το καινούργιο που έρχεται έχει μεγάλο κίνδυνο διάβρωση, ας πούμε, και να ακολουθεί στα χνέρια του παλιού. Γιατί ό,τι καινούργιο έχουμε δει να έχει ξεπεταχτεί κτλ., κάνει χειρότερα πολλές φορές λέω, από όλους αυτούς τους παλιούς που κατηγορούσαμε. Αυτή είναι η πρόκληση. Εάν κάνουμε τα ίδια όπως οι παλιοί, να μας γυρίσουν την πλάτη οι πολίτες. Απλά πράγματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι η πρόκληση. Εμείς υποσχόμαστε κάτι καινούριο. Αν θα το καταφέρουμε. Η υπόσχεση του καινούριου υπήρχε από τη μεταπολίτευση και μετά. Σύμφωνα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βεβαίως. Της οποίας εσείς και εγώ και όλοι μας είμαστε οι λαμπαδοφόροι. Στο όνομα λοιπόν αυτού του καινούριου έγινε μεγαλύτερη μια από τις μεγάλες καταστροφές της σύγχρονης Ελλάδας. Άρα το να λέμε ότι να ευαγγελίζουμε όλοι το καινούριο και στην ουσία να αναπαράγουμε το παλιό, έτσι δεν έχει καμία σχέση. Κοιτάξτε, η αναπαραγωγή του παλιού. Και τι βάζουμε στη θέση του είναι το θέμα. Γιατί, γιατί καταργήσαμε όλους τους θεσμούς τα τελευταία 40 χρόνια και στη θέση τους είδαμε τι βγάλαμε. Και είδατε τι βάλαμε. Δεν δέχομαι ότι η επιδίωξή μας είναι αναπαραγωγή του παλιού. Όχι. Δεν το λέω για εσάς. Γενικά το λέμε. Ναι, αλλά καταλάβατε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα με κοιτάξετε, θα μου πείτε, αυτός ο άνθρωπος είναι ειλικρινής ή δεν είναι. Άλλοι θα πιστούν, άλλοι δεν θα πιστούν. Αλλά άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Σωστό είναι. Από ό,τι φαίνεστε είστε. Κύριε Τσακυράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Από ό,τι φαίνεστε καλά. Με το πάθος που...